Βόμβα μεγατόνων έριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ για τα ηχητικά ντοκουμέντα των ΕΤΕΜΠΟΝ. Για πρώτη φορά παραδέχεται σε συνέντευξή του την ύπαρξη μοντάζ στα ηχητικά ντοκουμέντα των συνομιλιών του σταθμάρχη με το μηχανοδηγό που είδαν το φως της δημοσιότητας μόλις λίγες ώρες μετά την τραγωδία και καλεί το μέσο που πρώτο παρουσίασε τους μονταρισμένους διαλόγους να εξηγήσει πού τους βρήκε και αν εκείνο προέβη στην κοπτοραπτική. Βόμβες εξαπέλυσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης για τη μονταζιέρα στους διαλόγους σταθμάρχη και μηχανοδηγών, τη μοιραία νύχτα της τραγωδίας των ΤΕΜΠΟΝ που αποκάλυψε το βήμα της Κυριακής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ για πρώτη φορά παραδέχεται την ύπαρξη μοντάζ στις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την επόμενη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Μοντάζ, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει και μπορεί να έχω καταλάβει και λάθος, ότι κάποιο κομμάτι της συνομιλίας κόπηκε από το σύνολο των συνομιλιών που έχουν γραφτεί. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποιος το έκοψε και γιατί το έκοψε, εγώ έχω πει κατά επανάληψη και δημόσια, τόσο όσοι έχουμε μπλακεί στον οργανισμό σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε πάρει, έχουμε δώσει ηχητικά κατά καιρούς, είναι όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μας, τα κινητά μας, τα mail μας, τα υπηρεσιακά mail του οργανισμού, είναι στη διάθεση των ανακριτών. Αρχών, όποτε θέλουν μπορούν να τα ανοίξουν, να διαπιστώσουν τι διακινήθηκε, πώς διακινήθηκε, πού διακινήθηκε. Ο Παναγιώτης Τερεζάκης καλεί μάλιστα το μέσο που πρώτο παρουσίασε τους μονταρισμένους διαλόγους να εξηγήσει πού τους βρήκε και αν εκείνο προέβη στην κοπτοραπτική. Τον διάλογο αυτό είναι υπαρκτός, έχει γίνει, μπορεί να μην έχει βοηθεί ολόκληρος. Να έχουν κοπεί κομμάτια και να έχουν μπει αυτό. Ίσως οι δημοσιογράφοι που κάνανε αυτό το ρεπορτάζ να εξηγήσουν αν κόψανε, δεν κόψανε, πέραν του αν το έχουν πάρει και από που το έχουν πάρει ο οργανισμός. Δεν είχαμε ποτέ κανένα λόγο να κόψουμε ή να παραποιήσουμε το οτιδήποτε. Ο Παναγιώτης Τερεζάκης αποκάλυψε ότι τους επίμαχους διαλόγους είχαν λάβει μέσω email και υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης του ΟΣΕ, ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι πρόσβαση σε αυτό το υλικό είχαν μόνο κάποια συγκεκριμένα στελέχη του οργανισμού, τα οποία και το παρέδωσαν στην αστυνομία για να φτάσει τελικά στα χέρια των δικαστικών αρχών. Είχε φύγει η email, είχε ζητηθεί η email στα στελέχη της διοίκησης εκείνη την ημέρα, αλλά που όμως μπήκανε στα email, γι' αυτό λέω να εξεταστούν αυτά τα email, να δούμε που ήρθανε, ξέρουμε από πού ήρθανε, ήρθαν από τον κεντρικό σερβερ προς τα μέλη, τα υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού, να ανοιχθούν λοιπόν τα mail στον σερβερ και να δούμε αν μετά αυτά φύγανε και προς τα που φύγανε. Οι νέες αποκαλύψεις του Παναγιώτη Τερεζάκη δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσημη παραδοχή της μονταζιέρας από το κορυφαίο στέλεχος του ΟΣΕ, το οποίο μάλιστα βάζει στο κάδρο και άλλα πρόσωπα του οργανισμού. Λοιπόν, είναι ήδη μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Πολύ σημαντικές βόμβες οι δηλώσεις του κυρίου Τερεζάκη. Πρώτα απ' όλα παραδέχεται ότι αυτό που και ο ίδιος ακούει και έχει και τη δυνατότητα να το συγκρίνει ήταν μονταρισμένο. Εκείνο το πρώτο ηχητικό, λέμε πάντα, το οποίο διέρευσε, βγήκε στην δημοσιότητα. Παραδοχή πρώτη λοιπόν. Τι άλλο λέει επίσης ο κύριος Τερεζάκης? Λέει 4 δικοί μου διοικητικοί που μπορούσαν, πήραν το ηχητικό και ένας από αυτούς το έδωσε και κάπου αλλού. Λοιπόν, λέει όμως αν κάποιος από όλους αυτούς, τους ανθρώπους του ΟΣΕ δηλαδή, έκανε το μοντάζ, πετάει το μπαλάκι στο μέσο. Λοιπόν, με τον κύριο Τερεζάκη μίλησα πριν από λίγο. Mm-hmm. Ναι, πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό είχαν 4 υπάλληλοι του ΟΣΕ. Ένας εξ αυτών, 1η Μαρτίου του 2023, το δίνει σε 4 στελέχη του ΟΣΕ. Γι' αυτό ο κύριος Τερεζάκης... Γιατί χρειαζόταν να γίνει αυτό? Για να ενημερωθούν. Ναι. Να ενημερωθεί ο οργανισμός, ναι, τα στελέχη. Mm-hmm. Λέει, ελέγξτε τα email, αν φύγανε από εκεί και τι έφυγε από εκεί. Που κατά τον κύριο Τερεζάκη το υλικό δεν έχει φύγει παραποιημένο από τον ΟΣΕ. Κατά τον κύριο Τερεζάκη. Αυτό έγινε την 1η Μαρτίου. 2 Μαρτίου είναι να το παραδώσουν στις δικαστικές αρχές. Όμως επειδή ζητούνται και κάποια επιπλέον στοιχεία από τις δικαστικές αρχές, τελικά το υλικό παραδίδεται στις 3 Τρίτου. Παραδίδεται στις 3 Τρίτου, λέει ο κύριος Τερεζάκης, με συνοδευτικό, με αυτοκίνητο του ΟΣΕ που το πήγε εκεί και με υπάλληλο του ΟΣΕ. Άρα υπάρχουν τέλος πάντων δικλείδες ασφαλείας. Άρα ότι ο δεν κύριος έχει Τερεζάκης...
Παραδέχεται το μοντάζ, λέει ότι κάποιοι δικοί μου πήραν το ηχητικό, το έδωσαν και κάπου αλλού. Κάνει μια πλάγια εκτίμηση ότι το μοντάζ δεν έχει γίνει όχι από τα στελέχη. Όχι παράτυπα, όχι παράνομα, το έδωσαν ως... Δεν είπα παράτυπα, ναι, κανονικά το πήρανε με βάση το πρωτόκολλο τέλος πάντων του οργανισμού από ό,τι καταλαβαίνω. Πλάγια αφήνει να εννοηθεί ότι δεν το έκαναν οι δικοί μου άνθρωποι, το μοντάζ. Γι' αυτό λέει ελέγξε emails και πετάει μπαλάκια και στη δικαιοσύνη εδώ. Γιατί λέει δικαιοσύνη, έλα να ελέγξεις, είμαστε στη διάθεσή σου, έλα να δεις τα mail. Θυμίζω ότι η δικαιοσύνη είχε πει: εγώ δεν έχω καμία δουλειά να ψάξω, τίποτα από όλα αυτά. Δεν με αφορά ποιος μόνταρε, δεν με αφορά που πήγε όλο αυτό. Και το έχω αφήσει στον ΟΣΕ. Και η δικαιοσύνη, βέβαια, από την πλευρά του, από την πλευρά της, ο ανακριτής, λένε πληροφορίες ότι εγώ έχω όλο το υλικό, που βεβαίως το ξαναζήτησε τώρα, για να γίνει για άλλη μία φορά επιβεβαίωση. Συγγνώμη, γιατί... τώρα η δικαιοσύνη θα το ψάξει όλο αυτό, ούτε μετά τις δηλώσεις Τερεζάκη. Η δικαιοσύνη κάνει αυτή την έρευνα που έχουμε πει ότι είναι ανοιχτή από όταν έγινε από μηχανοδηγούς του ΟΣΕ για τη διαρροή. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε μια προκαταρκτική ράνια. Mm-hmm. Ξεκίνησε μια προκαταρκτική, η οποία όμως μου επιβεβαίωσε και ο κύριος Τερεζάκης ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εκλειφθεί στελέχη του ΟΣΕ, mm-hmm. δεν έχουν εκλειφθεί εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Που θα έπρεπε να έχει γίνει. Γίνεται λοιπόν μια έρευνα από τη δικαιοσύνη, η οποία όμως δεν έχει προχωρήσει, γιατί τώρα μπήκε και αυτή η εξέλιξη που είχαμε με το μονταρισμένο υλικό. Άρα, δύο μπαλάκια πετάει ο κύριος Τερεζάκης. Ένα προς τη δικαιοσύνη. Ελάτε να ελέγξετε τα email των υπαλλήλων του ΟΣΕ, να δείτε ποιος έστειλε τι και σε ποιον. Και αν κάποιος από τους δικούς μου τέλος πάντων ανθρώπους, το λέω τώρα χοντρικά για να σε εννοηθούμε εδώ, το έδωσε σε ένα μέσο ή σε κάποιον άλλον ενδιάμεσο. Και το μέσο, και ο ενδιάμεσο και το στο μέσο. Μέσο, δεν το ξέρουμε. Και το δεύτερο μπαλάκι προς το μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο πρώτο δημοσιοποίησε τις συνομιλίες αυτές, αν εκείνο, ρωτά και ο κύριος Τερεζάκης, ζητά από το μέσο να πει αν εκείνο μόνταρε. Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα μου επεσήμανε και κάτι ακόμη. Ότι οι απομαγνητοφωνήσεις σε αυτό το υλικό έγιναν από τον ΟΣΕ μετά τις 17 Μαρτίου του 2023. Γιατί επιλέγει να τα πει άραγε τώρα αυτά ο κύριος Τερεζάκης? Γιατί νομίζω τώρα έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία τώρα και η συζήτηση. Τώρα έχουμε δύο εβδομάδες εμείς εδώ ως όμιλος που έχουμε ανοίξει τη συζήτηση αυτή με το δημοσίευμα του Βήματος. Δύο εβδομάδες είναι η συζήτηση αυτή, έφτασε στη Βουλή, έφτασε στην κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτική. Γιατί το λέει τώρα όλο αυτό? Και επειδή έχουν στοχοποιήσει και τον ίδιο. Ναι. Ότι ο ίδιος το έδωσε αυτό το υλικό, όπου ο κύριος Τερεζάκης μου επανέλαβε και μου επισήμανε ότι την 1η Μαρτίου βρισκόταν στη Λάρισα. Και βρισκόταν στη Λάρισα για να πάρει τα στοιχεία της σηματοδότησης. Mm-hmm. Όπου αυτό έχει καταγραφεί κιόλας. Έχει γίνει καταγραφή αυτών των κινήσεων. Υποθέτω ότι εκτός από τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το μονταρισμένο υλικό, είναι και αυτό. Γιατί έχει στοχοποιηθεί από κάποιες πλευρές ο ίδιος ότι έχει κάνει τη διαρροή. Μπορεί να έχει κάνει τη διαρροή. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα θα κρίνει πια μετά και από αυτές τις δηλώσεις ότι πρέπει να κινηθεί και να πάει να ψάξει τα email όπως ζητάει ο ίδιος ο κύριος Τερεζάκης, να δούμε τελικά ποιος διέρευσε αυτό το υλικό εκείνες τις κρίσιμες ώρες που δημιούργησε κάποιες εντυπώσεις επί τη βάση των οποίων μετά παρήχθη μια ολόκληρη πολιτική συζήτηση. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστώ πολύ.